Η πιθανή κατάργηση του εφετείου της Χαλκίδας εν ώψη των επικείμενων αλλαγών του δικαστικού χάρτη ξεσήκωσαν τον δικηγορικό κόσμο, την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτερού βαθμού και άλλου φορείς. Το εφετείο Χαλκίδα συντηρήθηκε μετά από επίπονη προσπάθεια των προηγούμενων διοικήσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Χαλκίδας και ιδίω του Εμνήστου Προέδρου Λάμπρου Κάνη. Μεταξύ πολλών άλλων, ελήφθησαν υπόψη η ιδιότυπη γεωμορφολογία του νομού, συμπεριλαμβανομένου τη νήσου Σκύρου, το επίμεκε σχήμα του, το οποίο ελάχιστα υπολείπεται τη νήσου Κρήτη, στην οποία περιφέρεια λειτουργούν επίση δύο εφετεία. Ο πληθυσμό σε κάθε γωνιά του νομού, τον οποίο καλείται το εφετείο τη Εύβοια να εξυπηρετήσει, σημείωσε αξιόλογη αύξηση. Εν προσθέτω από την έναρξη τη λειτουργία του, το εφετείο παραμένει, σύμφωνα πάντα με τα στατιστικά στοιχεία του ίδιου του Υπουργείου Δικαιοσύνη, σταθερά λειτουργικό και παραγωγικό στη διεκπεραίωση των υποθέσεων. Ειδικότερα δε εμεί εδώ στο σύλλογό μα είμαστε αντίθετοι με την φημολογία η οποία υπήρχε, που πλέον αποτυπώθηκε και με το πόρισμα της ομάδας εργασίας για την αναμόρφωση του δικαστικού χάρτη, με βάση την οποία προτείνεται η κατάργηση ε, του, ε, ενός ε, ε, συγχώνευση των εφετείων ε, ε, λαμίας και ευβίας. Δηλαδή να καταργηθεί ένα από τα δύο εφετεία και να δημιουργηθεί ένα στερεά Ελλάδα. Αυτό βέβαια συμβαίνει και σε άλλες περιφέρειες και όπως σας είπα, είμαστε επί της αρχής αντίθετοι σε αυτό, αλλά και ειδικότερα σε ό,τι αφορά το δικό μας εφετείο εδώ στην Ελλάδα. Τα επιχειρήματα που προτάσετε. Τα, επιχειρή, τα επιχειρήματά μας είναι αφενός μεν ότι επί της ουσίας κανένα ουσιαστικό όφελος δεν θα έχει για τη δικαιοσύνη και την απονομή της, διότι στην περιφέρειά μας υπάρχουν δύο σχεδόν ισοδύναμα εφετεία. Η περιφέρεια Στεράς Ελλάδας έχει 500 και κάτι χιλιάδες κόσμο και αυτό έχει ως συνέπεια κάθε εφετείο Περίπου να έχει το μισό. Εάν λοιπόν τώρα πάρουμε τα δύο εφετεία, τα ενώσουμε σε ένα, χωρί να αυξήσουμε του δικαστέ και να αλλάξουμε εν γέννη τι υποδομέ, αντιλαμβάνεστε ότι και ο κόσμο θα διπλασιαστεί και η απονομή τη δικαιοσύνη θα είναι με μαθηματική ακρίβεια και καταλογική αναγκαιότητα η ίδια, ίσω και χειρότερη. Πολλό δε μάλλον για ένα δικαστήριο εδώ, το οποίο κατά γενική ομολογία σε χρόνου λειτουργεί πάρα πολύ καλά. Επιστολέ συμπαράστασης και διαμαρτυρία έχουν αποστείλει αρκετοί δήμοι από την Εύβοια Ιερά Μητρόπολη Χαλκίδα στο επιμελητήριο τη Εύβοια με τα σωματεία του. Τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Χαλκίδας, εκτό από τον αγώνα που δίνουν για τη διατήρηση του εφετείου, κινητοποιούνται και για το νέο φορολογικό νομοσχέδιο.